ανθρώπους, ένα ζευγάρι, το οποίο δεν κατάγεται από τα μέρη μας, αλλά επέλεξε το περιβόλι για να εγκατασταθεί, να έχει ένα σπίτι εδώ και να φαντάζομαι να είναι κοντά στη φύση, ε. Ακριβώς. Πάντως μια Ισπανίδα στο περιβόλι της ποιότητας δεν την περιμέναμε σίγουρα. Πώς το αποφασίσατε να έρθετε εδώ, τι σας τράβηξε σε αυτό το μέρος? Η καλοσύνη των κατοίκων, yeah. Μας αγκαλιάσαν αμέσως, νιώσαμε άνεση, η ομορφιά του τοπίου, τα πάντα. Οικογένεια, οικογένεια 20 ατόμων. Yeah. Γίναμε αμέσως οικογένεια 20 ατόμων, μια μεγάλη παρέα, ζούμε υπέροχα και πρέπει να το λάβουν αυτό το μήνυμα όλοι οι Αθηναίοι, τι σημαίνει επαρχία. Η Αθήνα πέθανε. Έχει πεθάνει. Το μόνο που κάνουν να μας παίρνουν τα λεφτά από τις τσέπες μας. Τίποτα άλλο. Είχατε... Η επαρχία είναι το α και το μέγα αυτή τη στιγμή. Είχατε τι δουλειά κάνατε, πώς ήταν η ζωή? Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ακρόπολη. Mm. Ξενοδοχειακές. Πούλησα το ξενοδοχείο, έφυγα και μένω στο περιβόλι και θα μένω πάντοτε στο περιβόλι μέχρι να πεθάνω. Ο φίλος μου ο Χρήστος, ο γιος του κυρίου που δίπλα μου, ξέρει, εκεί του είπα θα με θάψει, πάνω εκεί, ακριβώς στην κορφή, δίπλα στο χωριό, στο νεκροταφείο του περιβολιού. Εντάξει, ναι, τα λέω. Ας περιμένουμε όμως καιρό αυτό, γι' αυτό. Πολλά, πολλά χρόνια. Εννοείται. Ας το λέμε. Από υγεία είμαστε... Δόξα τω Θεός. Και το περπάτημα είναι το α και το μέγα. Η φύση είναι το α και το μέγα. Ο καθαρός αέρας, η καθαρή τροφή. Προσέξτε, η καθαρή τροφή. Το α και το μέγα. Άλλαξε η ζωή σας λοιπόν. Πλήρως. Την απόφαση, τι σας έκανε κλικ και είπατε τα παρατά όλα που λάβω. Συχάθηκα την Αθήνα. Συχάθηκα την Αθήνα. Αθήνα δεν υπάρχει πια. Η Αθήνα έχει τελειώσει δυστυχώς. Φορολογία έχει στις τσέπες σου τόσο από χιλιάρικα και ξαφνικά κάθε μήνα δεν υπάρχει τίποτα. Στα παίρνουνε. Πλήρωνα 17 λογαριασμούς κάθε μήνα. 17 λογαριασμούς κάθε μήνα. Συχάθηκα πια. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Δεν αναπνέω. Ούτε εγώ, ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο γιος μου. Δεν αναπνέεις. Εδώ ζεις. Τουλάχιστον να ζήσουμε. Τη γαλήνη και την ηρεμία που υπάρχει δεν πληρώνεται. Αυτό που είπε η γυναίκα μου, η γαλήνη και η ηρεμία. Μπράβο, δεν πληρώνεται. Μπράβο. Και οι ανθρώποι, η καλοσύνη των ανθρώπων. Μια Ισπανίδα που έρχεται στην Ελλάδα και καταλήγει σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Φτιώτιδας. Πώς άλλαξε η ζωή σου, πώς έγινε όλο αυτό? Πιστεύω πολύ καλύτερη, καμία σχέση. Εν τω μεταξύ εγώ έφυγα πάρα πολύ νέα από τη χώρα μου και έμεινα και στην Αθήνα με τον άντρα μου. Μετά από τόσα χρόνια εκεί είναι ένα τρελάδικο πλήρως και αποφασίσαμε από διαμέσως κάποιον φίλο που μας έφερε και ρωτευτήκαμε το μέρος και έτσι αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ και για μένα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Η ρουτίνα σας κάθε μέρα τι κάνετε, πώς σας απασχολείτε? Δεν υπάρχει ρουτίνα, γιατί πάντα έχεις κάτι με τι να ασχοληθείς. Με κάτι να ασχοληθείς. Μη με διαφθώνεις, σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει ρουτίνα, δεν βαριέμαι καθόλου. Είναι κάθε μέρα δηλαδή μια καινούργια εμπειρία, γιατί έχει ναι, είναι κάτι που πάντα ήθελα και μου αρέσει πολύ. Έχετε κήπο, δηλαδή ό,τι κάνει ένας άνθρωπος. Ναι, και αργότερα θα έχω και ζωάκια έτσι να... Θα μου άρεσε και αυτό. Οπότε θα είναι μια γεμάτη μέρα, φαντάζομαι, αφού ασχολείστε. Πολύ, ναι. Και ελπίσω να συνεχίσει έτσι και να υπάρχουν και πιο και νέοι άνθρωποι που να έρθουν και στο χωριό. Και... Όταν πρώτο ήρθατε εδώ στο περιβόλι, ως μόνιμοι κάτοικοι πλέον, όχι ως επισκέπτες, πώς σας υποδέχτηκαν οι κάτοικοι? Είναι πάρα πολύ ανοιχτοί άνθρωποι, θερμοί. Τους αγαπάς με την πρώτη στιγμή, δηλαδή, γιατί τους νιώθεις. Φιλόξενοι. Πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπε ο σύζυγος, μια οικογένεια. Ναι. Πραγματικά είναι νιώθεις μια οικογένεια. Ίσως που αυτό που μας λείπει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ναι. Το νιώθαμε εδώ. Οπότε Χριστούγεννα και εσείς εδώ με αυτή την παρέα. Εδώ και θα είναι η πρώτη χρόνια. Η πρώτη χρόνια, πρώτη Χριστούγεννα, ναι. Και ελπίζω να είναι και για πάρα πολλές συνεχόμενες.